Της περιφέρειας της Μητροπόλεως Χαλκίδας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
Ξεκινάμε με το καλωσόρισμα προσκόλληση του Πάτρι Δημήτριου Αργύρη, εφημέρια του Αγίου Νικολάου Άνω Βάφια. Εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτων, σεβαστοί πατέρες, κυρία Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Δήμαρχε, κυρία Τοπικέ, Πρόεδρε της Άνω Βάφιας, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι, αγαπητοί κατηχητές και αγαπητά μας παιδιά των κατηχητικών σχολείων, αγαπητοί γονείς και ευλογημένοι μου χριστιανοί, καλησπέρα σας. Με αισθήματα σεβασμού και τιμής σας καλωσορίζουμε στη μικρή και συνάμα όμορφη Άνω Βάφια, η οποία φημίζεται για τη γραφικότητα και την ιστορία της. Η εκδήλωση που θα λάβει χώρα εντός ολίγου είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιάκωβο, Σαλίκη, και έχει ως τίτλο «Ο Ευλαβής Νέος, ο Ασκητής Μοναχός, ο Νέος Άγιος της Μητροπόλεως Χαλκίδος». Η εορτή λήξης κατηχητικών 2018 της Ιεράς Μητροπόλεως μας είναι μια συνεργασία της περιφέρειας των κάτω θυενοριών. Ευαγγελισμός Θεοτόκου και Τιμίου Προδρόμου Αμαρίνθου, Κοίμηση Θεοτόκου και Οσίου Ιωάννου του Ρώσου Βασιλικού, Κοίμηση Θεοτόκου Γυμνού, Αγίου Νικολάου και Παραβουνιώτισσας, Παναγίας Παραβουνιώτισσας Ερέτριας, Αγία Ελεούσας Ερέτριας Μαλακώντα, Αγίας Παρασκευής Καλυθέας και Αγίου Νικολάου Άνω Βάφιας. Σήμερα με την χάρη του Θεού και με την καθοδήγηση των κατηχητών, τα παιδιά έχουν ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα με σκοπό να παρουσιάσουν ένα δείγμα των δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατηχητικής χρονιάς. Με μεγάλη χαρά θα απολαύσουμε θεατρικά από τη ζωή του Οσίου Ιακώβου, παραδοσιακούς χορούς Μικράς Ασίας, τραγούδια από τον τόπο καταγωγής του, χοροδία ψαλτικής τέχνης και βίντεο από εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Άγιος Τιμόθεος Ευρύπου 97,7. Επιτρέψτε μου να επενέσω ιδιαίτερα τον Πανοσολογιότατο Αρχιμαντρίτη, πατέρα Ιωάννη Καραμούση, τον υπεύθυνο της νεότητος, αλλά και εκπρόσωπο σήμερα του Σεβασμιωτάτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, για τον συντονισμό και την σπουδαία βοήθεια που παρήχε στην απόψινή εορτή μας. Ευχαριστούμε τους ιερείς για την υπομονή και τη συνεργασία τους, οι οποίοι φρόντισαν να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο ενότητα μεταξύ μας, ώστε με πολύ κόπο να καταλήξουμε στο αποτέλεσμα που θα δείτε. Χαιρετίζουμε την κυρία Δήμαρχο για την πολύτιμη βοήθεια που προσέφερε και προσφέρει πάντοτε. Ευγνωμονούνται στους χορηγούς και δωρητές της εκδηλώσεως, τους Δημοτικούς Συμβούλους, το νομικό πρόσωπο του Δήμου, Δαφνηφόρος Απόλλων για το φωτισμό της καρέκλης στην εξέδρα και το χώρο. Ευχαριστούμε τον φούρνο του Ασημάκου για την προσφορά γλυκών των ζαχαροπλαστείων, Γαρδένια για την προσφορά αναψυκτικών και την κυρία Μαρία Τσαλαβούτα, τα οποία θα απολαύσουν στο τέλος που θα φύγουν τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε βέβαια και τον τοπικό μας πρόεδρο, ο οποίος μαζί μου φροντίσαμε και με τον Αντιδήμαρχο να φτιάξουμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε τους γονείς, οι οποίοι εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Τέλος, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στους κατηχητές και στα κατηχητόπαιδα, που προσφέρουν τον εαυτό τους στην αγκαλιά του Θεού. Αδελφοί μου, όλοι εμείς αποτελούμε το σώμα της του Χριστού, που ονομάζεται Εκκλησία, και απόψε μοιάζουμε με μια ωραία κιθάρα, της οποίας ο καθένας μας αποτελεί μια χορδρή. Ας αφήσουμε μέσα μας από την απόψινή ορτή να ακουστεί το τραγούδι της αγάπης προς το Θεό και τον άνθρωπο. Εύχομαι σε όλους να έχουμε την ευλογία του Αγίου Ιακώβου στη ζωή μας και καλή διασκέδαση και καλό καλοκαίρι, ο εφημέριος της φιλοξενούμενης στενορίας.
Αλφαβητάρια αρετών, διασκευή έργου Αγίου Γρηγορίου. Κατηχητικό Αγίου Νικολάου Άνω Βάθια. Έχουμε πάρει την αλφαβήτα, έχουμε γράψει διάφορες αρετές και θα τους λέω εγώ τις αρετές από το Α μέχρι το Ω και τα παιδιά μας θα μας εξηγούν τι είναι αυτό που θα τους πω εγώ από το Α. Αγάπη είναι ο Θεός. Βία. Ώστε να αποκτήσουμε δύο αγάπες προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Γνώση Θεού. Είναι η σημαίνει η τήρηση των εντολών Του. Μέσα σε αυτές κρύβεται ο Θεός. Δικαιοσύνη. Είναι η αρετή. Είναι η κάθε αρετή. Και αυτή για σπινάμε για να χορτάσουμε την ψυχή μας. Αυτή να ζητάμε και όλα τα αναγκαία θα μας τα προσθέσει ο Κύριος. Ήλιος νοητός ο Θεός. Εμείς μοιάζουμε με παράθυρα ανοιχτά από τα οποία μπαίνει ο Κύριος. Αρκεί να φροντίζουμε με τη ζωή μας να μην κρίνουμε τα ρολά. Θεμέλιο και πέτρα της ζωής μας ο Χριστός. Οφείλουμε τα έργα μας να μην τα χτίζουμε στην άμμο. Ηλαρών δότη αγαπά ο Θεός. Κάθε λαιμοσύνη να συνοδεύεται με γλυκή λόγο. Καλοσύνη. Μοιάζει στη κουβέντα για την παγωμένη κοινωνία μας σήμερα. Λόγος Θεού. Είναι το εμβόλιο για τα βάσανα της ζωής, μοιάζει με το μέλι μέσα στο στόμα μας. Μετάνοια. Σημαίνει αλλάζω ζωή, συμπεριφορά και σκέψη. Με αυτήν κέρδισε η νεότητα ο τελώνης, ο άστος, αλλά και κάθε μαρτωλός. Νύψη. Δύσκολη έννοια, καθημερινή ενασχόληση με τον νόμο. Ξεκούραση. Μια εντολή του Χριστού στους μαθητές του. Αναπάδεστε όλιγον. Ας προσέξουμε το όλιγον, αλλά χρειάζεται ακόμα και στους Άγιους αυτή η προτροπή. Ομορφιά. Καλό λογισμό, επειδή αν η σκέψη σου είναι απλή και ακάκη, θα διαμορφώνεται μέσα σου αγκάθι ψυχή. Τον Θεό, επειδή μία τεμπελιά. Είναι το εμπόδιο και ο εχθρός της αρετής. Χρειάζεται συνεχής αγώνας ώστε καθημερινά να κατακτάμε μια μικρή κορυφή. Σιωπή. Είναι η γλώσσα του ουρανού. Εκεί όταν ανέβηκε ο Απόστολος Παύλος άκουσε ρήματα που γλώσσα ανθρώπου δεν δύναται να λαλήσει. Ταπείνωση. Είναι το ένδυμα του ίδιου του Θεού. Με την ταπείνωση ο αγωνιστής διαφεύγει από όλες τις παγίδες που είναι γύρω του στον κόσμο, όπως λέει και ο Μέγας Αντώνιος. Υπομονή. Όσες πειρασμείς και αν φορτωθείς, με τη βοήθεια του Χριστού, ο ζυγός σου θα γίνει ελαφρύς και αν υπομείνεις, ως το τέλος θα σωθείς. Φιλοξενία. Με αυτήν ο Αβραάμ απέκτησε την ευλογία του Θεού. Αξιώθηκε να λάβει την ευλογία πολλών απογόνων από την ίδια την Αγία Τριάδα. Χαρά πεπληρωμένη. Προτρέπει ο Χριστός να αποκτήσουμε επειδή αποτελεί καρπό Αγίου Πνεύματος. Αδελφοί μου, αλλά και αγαπητά μου παιδιά, δεν θα αναφέρω κάποια αρετή, αλλά ας αποφεύγουμε το ψεύδος και να ομολογούμε πάντοτε την ζωή μας, την αλήθεια των Χριστών. Ωραιότητα όλων των αρετών είναι η υπεραγία Θεοτόκος η Παναγία μας. Ωκεανός χαρισμάτων, η μητέρα του φωτός, η πλατητέρα των ουρανών. Του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού Θεοτόκου Αμαρίνθου. Παιδιά,
καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην αποσυνή τελετή λήξης των καθηγητικών σχολείων της περιοχής μας, η οποία είναι αφιερωμένη στη ζωή, στα έργα και στα θαύματα του Αγίου Ιακώβου Τσαλίκη. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να μας πείτε τα ονόματά σας για να σας γνωρίσει ο κόσμος. Εμένα με λένε Άννα. Αλεξάνδρα. Ελένη. Και Μιχάλη. Ωραία παιδιά, ας αρχίσουμε. Ήθελα να σας ρωτήσω, πρωτού ξεκινήσει η αφήγησή σας, αν γνωρίζετε κάτι για τον τότε Γέροντα Ιάκωβο και σήμερα Αγιό μας ή γενικότερα για τη μονή του Οσίου Δαβίδ. Μπορώ να πάρω το λόγο. Ναι, βεβαίως, ας ξεκινήσει όποιο παιδί θέλει από εσάς. Δεν γνωρίζαμε από τίποτα. Δεν είχαμε ακούσει κάτι για εκείνον, ούτε φυσικά είχαμε δει κάποια φωτογραφία. Τίποτα απολύτως. Μάλιστα. Άννα, ας ξεκινήσουμε τότε από εσένα να μας πεις πώς ξεκίνησε η γνωριμία σας με τον Άγιο Ιάκωβο. Είχε αποφασίσει η παρέα εδώ των κοριτσιών να πάμε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο. Μας το είχε προεδρύνει συγκεκριμένα η Αγγελική, η φίλη μας. Το είχε τάξει να πάμε. Αγγελική. Όντως ξεκινήσαμε γιατί όλοι το θέλαμε αυτό. Πήγαμε εκεί και έγινε κάτι το πολύ απλό για μας. Ήρθε κάποιος γέροντας, ημέρος όπως αρμόζει, ας πούμε, σε κάποιον ιερέα και μας πρότεινε να μας μιλήσει κάποια στιγμή που έχουμε φτάσει στην είσοδο της εκκλησίας στην Αγία του Ρώσου. Πολύ ευγενικά μας ζήτησε αν θέλουμε να τον ακούσουμε και μαζευτήκαμε εκεί πέντε γύρω και μας είπε ορισμένα πράγματα που είχαν αρκετό ενδιαφέρον. Ναι, ναι, τα ακούσαμε με αρκετό ενδιαφέρον. Μάλιστα μετά, αφού τελείωσε η ομιλία του, συζητήσαμε ότι ο συγκεκριμένος γέροντας δεν ήθελε ούτε να μας οδηγήσει προς την εκκλησία, ούτε έδειξε κάτι τέτοιο. Παράδειγμα, διέφερε το γεγονός ότι ήθελε να μας μάθει το πώς πρέπει να πηγαίνουμε να εξομολογούμαστε, σε τι ανθρώπους, σε τι άτομα και ότι γενικότερα η εξομολόγηση είναι κάτι όμορφο και βοηθά να καθαρίσει η ψυχή μας. Ελένη, εσένα τι σου έκανε εντύπωση? Συνήθως, όταν συζητάς με κάποιον άνθρωπο, όσο προσφυλής και αγαπητός κι αν είναι, αν αισθανθείς την αναπνοή του, ή θα τραβηχτείς ή κάπως θα κρατήσεις τη δική σου αναπνοή. Μου κάνει εντύπωση σε μένα γιατί το κάνω αυτό συνήθως όταν κάτι δεν μ' αρέσει. Μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι ήθελα να αναπνέω την αναπνοή του γέροντα. Μου άρεσε αυτό το συναίσθημα. Όπως και πάλι, κάποια στιγμή που αισθάνθηκα άβολα, καθώς μιλώντας μας για την εξομολόγηση και όλα αυτά, κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάποια μηχανία και έπιασα τα χέρια μου, να, κάπως έτσι. Κλασικές κινήσεις όταν κάποιος άνθρωπος που έχει αδυναμία και γύρισε εκείνη την ώρα και μου έπιασε τα χέρια, σαν να το καταλάβαινε, σαν να μου έλεγε να νιώσω καλύτερα. Τι έγινε στη συνέχεια? Γινόντουσαν τα παιδιά την εκδρομή μας. Είχαν πάει, είχαν διασκεδάσει, κάνανε το μπάνι μας, φάγανε. Κάποια στιγμή αισθάνθηκα κάτι αντιθυσία. Σταματήσαμε σε ένα χωριουδάκι, πριν από την Χαλκίδα, σε ένα περίπτωμα για να πάμε ένα παυσίμα. Σταματήσαμε στο περίπτωμα και η Αγγελική που ήταν δίπλα μου, μου λέει: όχι, είδα ένα φαρμακείο ανοιχτό πιο μπροστά. Τη λέω και τι να τρέχουμε, αυτό θα σταματήσει ακριβώς μπροστά από τον περίπτωμα. Επάνω όλα αυτά σηκώθηκε και πήγε στο φαρμακείο. Τελικά πήγατε στο φαρμακείο. Ναι, πράγματι, με ακολούθησε όλη η ομάδα. Τι να κάνω. Μπαίνουμε λοιπόν στο φαρμακείο. Ήταν η κυρία Φωτεινή. Θυμάμαι καλά το όνομά της. Μας ρώτησε τι θέλουμε και της είπαμε ότι επειδή η Μιχάλη έχει κάποιο πρόβλημα με το στομάχι, να της δώσει κάποιο παυσίπονο. Και εκείνη την ώρα αφήνει κάτω κάποιο βιβλίο, στο οποίο βιβλίο το εξώφυλλο υπήρχε ο Γιάννης Ιάκωβος. Γυρνάω στα κορίτσια και τους λέω: να, ο πάτερ που μας μίλησε το πρωί. Τόσο απλά. Συμφωνούν μαζί μου. Μου λένε ναι. Κατευθείαν γυρνάει φαρμακοποιός, η κυρία Φωτεινή, μας ρωτάει ποιος ακριβώς ήταν, της δίνω τις φωτογραφίες, μας δίνει κι άλλες πολλές φωτογραφίες και της λέω ναι, σε όλες είναι ο ίδιος, το ίδιο και τα υπόλοιπα κόλληψε. Και πώς αντίδρα η κυρία Φωτεινή? Παθαίνει κάποιο σοκ και μετά μας εξηγεί πως ο γέρος είχε κοιμηθεί εδώ για αρκετά χρόνια. Το ίδιο σοκ παθαίνουμε κι εμείς μετά. Επικοινωνούμε το μοναστήρι και κάπου εκεί καταλάβουμε ότι το γεγονός αυτό το είχαμε ζήσει μόνο εμείς οι θέλη. Και συγχρόνως καταλάβουμε ότι μόνο εμείς το βλέπουμε και όχι τα άτομα που περιφέρονταν γύρω μας. Κορίτσια, θα ήθελε κάποιο από εσάς να μας πει κάτι που σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση ή κάτι όσον αφορά στους νεούς? Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι αναφέρθηκε ή μάλλον έδειξε το ενδιαφέρον του στο να μας οδηγήσει προς την εξομολόγηση, γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν ήθελε να μας πει όπως συνήθως
αυτά στους νέους ανθρώπους, ακολουθήστε την Εκκλησία, τον Ισιοδρόμο, όλα αυτά που ακούμε εμείς οι νέοι, παρά όλη του η αναφορά ήταν πάνω στην εξομολόγηση. Ναι, συμφωνώ με την Αλεξάνδρα. Και συγκεκριμένα η φράση που έκανε σε μένα ιδιαίτερη εντύπωση και έχει χαραχτεί μέσα στο μυαλό μου είναι ότι όπως ψάχνεις, μας είχε πει, να βρεις κάποιον καλό γιατρό όταν έχεις κάποιο πρόβλημα, έτσι πρέπει να βρεις και έναν καλό πνευματικό για να εξομολογηθείς. Να του πεις αυτά που σε απασχολούν, αυτά που έχεις ζήσει, όλα αυτά που θες να φανερώσεις σε κάποιον άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Έτσι λοιπόν πρέπει να ψάξεις να βρεις και έναν καλό πνευματικό για να εξομολογηθείς. Με αυτή λοιπόν την προτροπή του Αγίου Ιακώβου, να βρούμε έναν καλό πνευματικό, ο οποίος θα ανακουφίσει την ταλαιπωρημένη μας ψυχή από τα αμαρτήματά μας και θα μας οδηγήσει στην αποκατάσταση της σχέσης μας με τον Θεό, ολοκληρώνουμε το αφιέρωμά μας στα θαύματα του Αγίου Ιακώβου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια για αυτή την κατάσταση ψυχής, αλλά και όλους εσάς που με τόση προσοχή μας παρακολουθήσατε. Πολιτική Ιωσίου Ιακώβου του Νέου Ασκητού. Ψάλλουν 20 νέοι της ενορίας κοιμήσεως Θεοτόκου Γυμνού. Ο του ταπεινώσει Ιακώβε. Από την ενορία Αγία Ελεούσα Μαλακόντα. Μήλο μου κόκκινο, λεμονιά, αέρας μεσαρίτικος. Ya,
παρουσίαση από την ενορία Οσίου Ιωάννη του Ρώσου Βασιλικού. Ο γέροντας γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1920 από ευσεβείς γονείς, τη Θεοδόρα από το Λιβύς της Μικράς Ασίας και το Σταύρο από τη Ρόδο. Η οικογένειά της, τη μητέρα του, γνωστή στο Πατριαρχείο, ευεργέτη στον σχολείο της Μικράς Ασίας και με σπουδαία εκκλησιαστική παράδοση. Στις αρχές του 1922, Τούρκοι πιάσαν τον πατέρα του, ο οποίος οδηγήθηκε στα βάθη της Ασίας. Μετά την καταστροφή, η οικογένειά του ακολούθησε το σκληρό δρόμο της προσφυγιάς. Το καράβι τους μετέφερε στην Ιταία και από εκεί πήγαν στην Άμφισσα. Εκεί, για καλή τους τύχη, το 1925 βρήκαν τον πατέρα του, του μικρού Ιάκωβου, και μαζί πλέον η οικογένεια μετακινήθηκε στο χωριό Φαράκλα της Εύβοιας. Ο μικρός Ιάκωβος ήταν 7 χρονών και είχε μάθει απ' έξω τη Θεία Λειτουργία χωρίς να γνωρίζει γράμματα. Το 1927 πήγε σχολείο και διακρίθηκε για τις επιδόσεις. Η αγάπη του για την Εκκλησία ήταν έγκυρη. Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε μπροστά του η Αγία Παρασκευή και του φανέρωσε το λαμπρό εκκλησιαστικό του μέλλον, ενώ συχνά διάβαζε ευχές, προσευχόταν και θεράπευε τους συγχωριανούς του. Το θεατρικό μας έχει ως θέμα τη συνάντηση του μικρού Ιακώβου με την Αγία Παρασκευή. Κοίταξε τον μικρό Ιάκωβο, με τότε πηγαίνει στι εκκλησίες της Αγίας Παρασκευής. Το πρωί να μάθει γράμματα και το απόγευμα να ανάψει τα καμπυλάκια και να ψηφίσει. Φτιάχνει και τα ξύδια βλέπω και καθαρίζει και τα κεριά από τις πλάκες. Κοίτα μου τώρα που μαζεύει τα μαραμένα κρυολούλουδα από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής για να βάλουμε εμείς τα καινούργια. Τώρα που τελείωσε μόλις αυτές τις δουλειές, στέκεται μπρος στην εικόνα και κάνει μετάνοιες. Όπως κάνει και η μάνα του κρυφά, την ώρα που όλοι στο σπίτι κοιμούνται. Μου δίνει μεγάλη χαρά. Θα παρουσιαστώ μπροστά την ώρα που ανάβω τα καντιλάκια. Ιάκωβε, έλα εδώ να σου μιλήσω. Φοβάμαι να έρθω κοντά σου. Πες μου από εδώ που στέκομαι. Τι θέλεις να μου πεις? Γιατί με φοβάσαι? Εσύ τόσο καιρό έρχεσαι και ανάβεις τα καντήλια. Τι ευλογημένο παιδί. Του ουρανού και της γης τα πράγματα έχουν γίνει ένα για σένα, μικρέ μου. Ζήτησέ μου, τι χάρη θέλεις? Τι χάρισμα να σου δώσω? Εγώ δεν ξέρω τι να ζητήσω. Θα ρωτήσω τη μητέρα μου και τότε θα σου πω. Παρασκευή. Είδες, παιδί μου, την Αγία Παρασκευή? Την είδα στο εξοκλήσιο της απ' έξω. Πώς την είδες, τι συνέβη ακριβώς?
Να, καθώς πλησίαζε σε κλεισάκι της, την είδε να στέκει εκεί εμπρός του. Η Αγία ήταν σαν μοναχή και μου είπε να τη ζητήσω τι χάρη θέλω. Και εσύ τι χάρη τη ζήτησες? Της είπα πως δεν ξέρω τι να ζητήσω και πως θα ρωτήσω πρώτα τη μητέρα μου. Άξια κοβάκι παιδί μου, να ζητήσεις από την Αγία να σου δώσει την τύχη σου. Κατάλαβες, την τύχη σου. Σε συνεργασία με την ορία Αγία Ελεούσα Μαλακώντα θα μας παρουσιάσουν χορούς της Μικράς Ασίας όπως Χασαποσέρδικο και Κοτσάκια. Thank you.
πάνε, τα λησμονήσαμε. Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω και μέσα στο γιατί που λέ, κοπέλα θα αγαπήσω και μέσα στο γιατί που λέ, κοπέλα θα αγαπήσω. Έχει για Παναγιά τα μίλησαμε. Όνειρο ήτανε, τα λησμονήσαμε. Γιατί κουλέ και θαραπιά, τα ταύλα και νυχώρη, αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την πόλη. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Έχε για Παναγιά τα μίλησαμε, όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βασιλικού μας αφηγούνται μέσα από το βιβλίο «Ήταν κάποτε παιδιά» ο αγνός γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης της Άννας Ιακώβου από τις εκδόσεις «Άθος Παιδικά». Σε μία αξιοθαύμαστη προσπάθειά τους, τα παιδιά, τη 15η Μαΐου του 2018, φιλοξενήθηκαν από το ραδιοφωνικό ιερό σταθμό της Ιεράς μας Μητροπόλεως και πραγματοποίησαν εγγραφή της εκπομπής, η οποία βιντεοσκοπήθηκε για να αναπαραχθεί σήμερα στην εορτή λήξης των κατοικητικών σχολείων της περιφέρειάς μας, της Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδος. Βέβαια, να σας ενημερώσουμε ότι ήδη η εκπομπή έχει παίξει στο ραδιοφωνικό σταθμό την 20η Μαΐου του 2018 και ώρα μία. Και τώρα παρακολουθήστε ένα μικρό κομμάτι. Πριν κλείσουμε την γιορτούλα μας, θα θέλαμε να μας πει δύο λόγια ο εκπρόσωπος του Σεβασμετάτου Μητροπολίτη Χαλκίδος, κυρίου Χρυσόστομου. Νομίζω ότι η απόψινή εορτή, την οποία παρακολουθήσαμε όλοι μας, αποτελεί έναν από τους καλύτερους τρόπους για να περιγραφούν τα χαρακτηριστικά του Αγίου Ιακώβου, του νέου ασκητού. Και τούτο γιατί η απλότητα και το ανεπιτίδευτο ύφος των μικρών παιδιών, των επιγείων αγγέλων δηλαδή, περιέγραψαν με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο την ταπείνωση και την απλότητα του Αγίου Ιακώβου. Και επειδή για να μπορέσει ένα χαρακτηριστικό να περιγραφεί έτσι όπως ακριβώς είναι, χρειάζεται η ανάλογη καρδιά, το ανάλογο ήθος, που αυτά διατίθενται από τα μικρά παιδιά. Και γι' αυτό νομίζω ότι και μας συγκίνησαν με τα θεατρικά που παρουσίασαν,
αλλά ταυτόχρονα και μας έδωσαν μια άλλη ελπίδα ότι μπορούμε όλοι μας και ιδίως εμείς οι μεγάλοι, εάν το επιθυμούμε, να ομοιάσουμε στον Άγιο Ιάκωβο. Ακόμη και τα χορευτικά τα οποία παρουσιάστηκαν έχουν έρισμα στην ζωή του Αγίου Ιακώβου, διότι ο βιογράφος του μας πληροφορεί ότι όταν βρισκόταν στο σπίτι ενός ανιψιού του στην Αθήνα για να πραγματοποιήσει ιατρικές εξετάσεις, το βράδυ είδε ότι το παιδάκι του ανιψιού του ήταν στεναχωρημένο και έκλαιγε. Και όταν το πλησίασε ο Άγιος Ιάκωβος και το ρώτησε ποια ήταν η αιτία της στενοχώριας του, εκείνο του εκμυστηρεύτηκε ότι την επομένη έπρεπε να χορέψει στο σχολείο του και δεν ήξερε τα βήματα. Και ο Άγιος του Θεού πήρε το παιδάκι από το χέρι, το δίδαξε τα βήματα του χορού που έπρεπε να γνωρίζει για την επομένη ημέρα και όλα πήγαν πολύ όμορφα και το παιδάκι ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένο. Ο άνθρωπος λοιπόν του Θεού μέσα από την απλότητα και την ταπείνωσή του είναι εκείνος ο οποίος κατεβάζει τον ουρανό στην γη και ανεβάζει τους ανθρώπους στον ουρανό καθιστώντας τους Αγίους. Νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πέρασε απόψε το απόγευμα μέσα αυτήν την πολύ όμορφη εορτή και γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται να είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται με την κατήχηση των νέων ανθρώπων, αφενός μεν γιατί η εποχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη και αφετέρου διότι όλοι τους αφήνουν υποχρεώσεις οικογενειακές, επαγγελματικές για να έρθουν εθελοντικά μέσα στην Εκκλησία και να διδάξουν την πίστη στον Θεό και τους Αγίους στους νέους ανθρώπους. Και αυτό επειδή γίνεται μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας, γι' αυτό το λόγο έχει και τα ανάλογα θαυμαστά αποτελέσματα. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδάκια στην ηλικία αυτή να ξέρουν ότι φίλοι τους είναι οι Άγιοι, ότι ο Άγιος Ιάκωβος είναι δικός τους άνθρωπος, ότι μπορούν να του συνομιλούν, να συνομιλούν μαζί του, ότι μπορούν να του απευθύνουν τον λόγο και ότι μπορούν ανά πάσα ώρα και στιγμή να τον έχουν δίπλα τους όταν εκείνα το επιθυμούν. Αυτό γίνεται με την διδασκαλία των κατηχητικών εντός της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς, και μπράβο σας όσοι το κάνετε, να αποστέλλετε τα παιδάκια σας στα κατηχητικά των ενωριών, κυρίως όταν είναι μικρά, διότι στην φίτησή τους σε αυτά έχουν την δυνατότητα να μαθαίνουν χωρίς πολλά λόγια αλλά βιωματικά το τι σημαίνει να είναι παιδιά του ίδιου Θεού, του να έχουν μητέρα τους στην Εκκλησία, να έχουν αδέρφια τους τους Αγίους και μεταξύ τους να αισθάνονται ότι είναι απόλυτα ίσα και αδέρφια. Η Εκκλησία αυτό που προσφέρει είναι το μήνυμα του ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνεται Άγιος ζώντας σε αυτόν τον κόσμο μέσα στην καθημερινότητά του, όποια και αν αυτή είναι. Θα ήθελα, μεταφέροντας τις ευχές και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος παρόλο που ήθελε να είναι εδώ, τα καθήκοντά του στην Ιερά Σύνοδο δεν του το επέτρεψαν και ακόμη και αυτή την ώρα βρίσκεται εκεί στην Ιερά Σύνοδο, και ο οποίος από την ώρα που ανέλαβε την ποιμαντική φροντίδα του τόπου μας είχε ως όνειρό του να ξαναζωντανέψουν τα κατηχητικά σχολεία και να διοργανώνονται τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπως η απόψινή, γιατί πολύ απλά ήξερε ο ίδιος το τι θαυματουργικά αποτελέσματα έχουν στις ψυχές των νέων ανθρώπων αυτού του είδους οι εκδηλώσεις.
Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τους σεβαστούς μου πατέρες, οι οποίοι συνεργάστηκαν μεταξύ τους κατά τρόπο άψογο, έτσι ώστε να παρουσιαστεί αυτή η διενοριακή απόψινή εορτή. Και ξέρετε, είναι αρκετά δύσκολο οι πατέρες που είναι επιφορτισμένοι με πάρα πολλές υποχρεώσεις να συνεργάζονται μεταξύ τους προκειμένου να παρουσιάσουν αυτά τα πολύ όμορφα αποτελέσματα. Θα μου επιτρέψετε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσω τον πατέρα Χαράλαμπο το Ραμαντανάκη, ο οποίος είχε την γενικότερη ευθύνη και τον συντονισμό της σε αυτήν την περιοχή εορτής. Επίσης τον πατέρα Δημήτριο τον Αργύρη, ο οποίος φιλοξένησε αυτήν εδώ την εορτή σε χώρο ο οποίος ανήκει στην δική του την ενορία, αλλά και όλους τους πατέρες οι οποίοι έδωσαν ο καθένας το μέτρο των δυνάμεών του αυτά που μπορούσαν για να πραγματοποιηθεί η απόψινή εορτή. Επίσης τους κατηχητές οι οποίοι αναλώνονται στο να διδάσκουν τα παιδιά τον Λόγο του Θεού, εσάς όλους οι οποίοι εμπιστεύεστε την Εκκλησία και τις δίνετε τα παιδιά σας για να τα διδάξει και να τα κατηχήσει, και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν, την κυρία Δήμαρχο, τους τοπικούς άρχοντες και φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν έτσι ώστε απόψε να απολαύσουμε αυτήν την πολύ όμορφη και εγκάρδια εορτή. Ο Άγιος Ιάκωβος, το μόνο σίγουρο είναι ότι χαίρεται απόψε που του αφιέρωσαν οι επίγειοι άγγελοι αυτήν την εορτή, και μακάρι να αποτελεί για τον καθέναν από εμάς παράδειγμα μίμησης. Μην ξεχνάτε ότι η απλότητά του, η ταπείνωσή του, η έκφρασή του «με συγχωρείτε» ήταν αυτά που τον έκαναν Άγιο και του άνοιξαν τον Παράδεισο. Μακάρι λοιπόν, λαμβάνοντας αφορμή από αυτά που μας παρουσίασαν οι νέοι απόψε, να έχουμε την δυνατότητα το ίδιο ταπεινή, το ίδιο απλή, να μάθουμε να λέμε «με συγχωρείτε», προκειμένου και για μας να ανοίξει ο Παράδεισος και να συνεφρενόμαστε και εμείς με αυτόν τον νέο Άγιο στον Παράδεισο που ο Θεός έχει ετοιμάσει για τον κάθε έναν από εμάς. Καλό καλοκαίρι να έχετε και να χαίρεστε τα παιδάκια σας. Επειδή τα παιδιά θα ήθελαν να σας δώσουν μια ανθοδέσμη, να την καταθέσετε στον Σεβασμιότατο και την αγάπη μας προς τον Σεβασμιότατο, σας δίνουν αυτή την ανθοδέσμη. Και για να μην έχετε παράπονο και εσείς οι επίσημοι, σας έχουμε και από εσάς, από ένα τριαντάφυλλο για όλους και για τους κατηχητές και για τις κατηχήτριες. Λοιπόν, και για σας και για τους ιερείς. Είστε όλοι, θα πάρετε από μία εικόνα, θα περάσουν οι επίσημοι, θα περάσουν τα παιδιά, θα πάρουν την εικόνα και μετά θα δεξιωθείτε εκεί πέρα στα αναψυκτικά και στα γλυκίσματα. Και γλυκαίνουμε τα παιδιά για να μας ξανάρθουν.
κανελιά. Στα μάτια, στα φρύδια φιλούν την κοπελιά. Τσεϊκουμιωτοπούλες, το γιαντά λένε ούλες. Τσεϊκουμιωτοπούλες, το γιαντά λένε ούλες. Στα μάτια, στα φρύδια φιλούν την κοπελιά. Θα αφήσω, θα πάρω μια κουμιωτισσά. Τσεϊκουμιωτοπούλες, το γιαντά λένε ούλες. Τσεϊκουμιωτοπούλες, το γιαντά λένε ούλες. Αναθεματισμένη του χάρου πας και λες, κι ο χάρος δε σε παίρνει και κάθεσαι και κλαις.